Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι παρόντες, που εύχομαι να γίνουν και περισσότεροι. Καλησπέρα σε όσους συνδέονται από μακριά. Και ξεκινάω με τις ευχαριστίες στη σημερινή ομιλήτρια και στο σημερινό σύντομο. Οι κυρίες και συνόδοι γνωρίζετε, μάλλον περισσεύουν οι εισαγωγές, τη γνωρίζετε. Να ευχαριστούμε που για μια ακόμα φορά βρίσκεται μαζί μας να μοιραστεί την εμπειρία της και τις γνώσεις της. Πολλά χρόνια στο Περιγένειο, εγώ την γνώρισα πιο πολύ στην ευρωπαϊκή της διαδρομή από τα πρώτα της βήματα. Καλά. Και σήμερα είναι ένα εγκατεστημένο μέλος από τους πρακτικούς ομιλητές στην ΕΔΕΡ, τη μάγη χώρα μας. Επομένως, είναι μια έμπειρη και ικανή και ομιλήτρια που σήμερα έχει ξεφύγει λίγο στη θεματολογία. Η θεματολογία αφορά τους νεφρούς. Είναι παραδείγματο, η γειτονιά είναι. Και αφορά τις καρκινογόνες των νεφρών, που είναι, όπως θα δείτε, συχνές. Μερικές από αυτές μπορεί να τις κουβαλάει κανείς για πολλά χρόνια, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Είναι συχνά πρόβλημα που ίσως μας ξεφεύγει, γιατί εστιαζόμαστε πιο πολύ στο θυκότητα, στο πάγκρας. Και αναμονούμε ή δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει σε πράγματα που είναι επίσης συχνά και θέλουν μεγάλη προσοχή και εκνοεί επίσης και μεγάλο ρόλο στο χειρισμό τους. Οπότε ευχαριστούμε πολύ γιατί θα μας μιλήσει σήμερα για τις απογοήτευσεις του νεφρού και ευχαριστούμε και τον κύριο Μπούρα που θα μας συζητήσει μετά τα περιστατικά. Κύριε Ξινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μία ακόμα χρονιά. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του εργαστηρίου σας. Όντως είναι εκτός των υδάτων που κολυμπάω συνήθως, αλλά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθω περισσότερα, γιατί πάντα μαθαίνουμε κάθε μέρα. Οπότε θα πω σε αυτή την ομιλία αυτά που θα βοηθούσαν εμένα και πιστεύω και όλους σας να κάνουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στους όμβους του νεφρού, απεικονιστικά. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, πολύ συχνά οι όγκοι των νεφρών ανεβρίσκονται τυχαία κατά την διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων. Βέβαια, η μεγαλύτερη πλειονότητα αυτών είναι καλοήθεις πληγικές κύστης. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της συχνότητας του εντοπισμού ασυμπτωματικών όγκων νεφρού, που ένας από τους λόγους είναι και η εξέλιξη της τεχνολογίας στην απεικόνιση, που επιτρέπει και την ευκρινέστερη ανάδειξη μικρότερων όγκων. Η διαφορική διάγνωση ενός όγκου νεφρού θα πρέπει να γίνει από μη νεοπλασματικές βλάβες, όπως είναι οι απλές και επιπλεγμένες κύστης, οι βλάβες φλεγμονώδους και τραυματικής αιτιολογίας, καθώς και τα έμφρακτα, καθώς και από νεοπλασματικές βλάβες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι πρωτοπαθείς όγκοι, κυρίως από νεφρικό παρένχημα, μεταβατικό επιθύλιο και μεσηχηματική όγκη, εξωνεφρική όγκη και δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Η απεικονιστική διερεύνηση ενός όγκου που ανεβρίσκεται τυχαία, πιθανότατα στο υπερηχογράφημα, στο απλό υπερηχογράφημα, γίνεται καταρχήν συνήθως με την αξονική τομογραφία, κυρίως επειδή είναι ευρέως διαθέσιμη, έχει μειωμένο κόστος και όσον αφορά τους ηλικιωμένους ασθενείς είναι καλύτερα ανεκτή από αυτούς, γιατί δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα άπνοιας, το οποίο απαιτείται συνήθως στην μαγνητική τομογραφία. Επίσης, το υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό όλο και περισσότερο παίρνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της πίτας της απεικόνησης των όγκων του νεφρού και προτιμάται όταν έχουμε κάποια κυστική βλάβη να χαρακτηρίσουμε, όπως και προτιμάται για την ανάδειξη εγγύωσης σε υποεγγυούμενες βλάβες. Η μαγνητική τομογραφία προτιμάται φυσικά σε νεαρούς ασθενείς, ενώ όγκοι με αμφίβολα ευρήματα στην αξονική τομογραφία επίσης υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία. Τώρα, όσον αφορά το πρωτόκολλο στην αξονική τομογραφία κυρίως, που χρησιμοποιείται κυρίως για την απεικονιστική διερεύνηση των όγκων νεφρού, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να λαμβάνονται λεπτές τομές, πάχους κάτω των 3 χιλιοστών, βέβαια πλέον με τους πολυτομικούς αξονικούς αυτό είναι κανόνας πλέον.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται εικόνες τόσο πριν από την έγχυση του σκιαγραφικού, όσο και μετά την έγχυση σκιαγραφικού, κατά την ομιλική, την νεφρογραφική και την απεκριτική φάση, και να δημιουργούνται στεφανιές ανασυνθέσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στην ανάδειξη όγκων που βρίσκονται στους πόλους των νεφρών. Οι εικόνες που λαμβάνουμε πριν την έγχυση του σιαγραφικού στην αξονική τομογραφία είναι πολύ σημαντικές, γιατί μας επιτρέπουν τη μέτρηση της πυκνότητας της βλάβης, η οποία είναι, αυτή η μέτρηση είναι και το πρώτο βήμα για τον χαρακτηρισμό των βλαβών αυτών. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μία βλάβη η οποία εμφανίζει χαμηλές πυκνότητες, 10 με 20 μονάδες Hausfield, είναι ομοιογενής, έχει λεπτό τείχομα και δεν εμφανίζει εσωτερικά διαφραγμάτια, τότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μία απλή κύστη, Bosniak 1, και ότι φυσικά δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Αντίστοιχα, μία βλάβη η οποία εμφανίζει αυξημένες πυκνότητες, είναι ομοιογενής, πυκνότητες άνω των 70 μονάδων Hausfield, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να πούμε ότι πρόκειται για μία αιμορραγική κύστη και επίσης δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος ούτε καν χορήγηση σκιαγραφικού για να διερευνηθεί. Αντίθετα, οι ενδιάμεσες βλάβες, δηλαδή οι βλάβες που εμφανίζουν πυκνότητα πριν την έγχυση του σκιαγραφικού μεταξύ 20 και 70 μονάδες Hausfield, χρειάζεται να διενεργηθεί αξονική με σκιαγραφικό, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν περαιτέρω. Οπότε, εάν δεν εμπλουτιστούν, τότε πρόκειται για αιμορραγικές κύστης, ενώ εάν εμπλουτιστούν, αν εμφανίσουν εμπλουτισμό, τότε αντιστοιχούν σε συμπαγείς ή κυστικούς όγκους και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω διερεύνησή τους. Εκτός από την μέτρηση της πυκνότητας, στην αξονική πριν την έγχυση σκιαγραφικού, μπορούμε να δούμε και επασβεστώσεις που φαίνονται πιο εύκολα σε αυτή τη φάση και οι οποίες είναι συχνότερες στο νεφροκυταρικό CA και δεν παρατηρούνται στο αγγειομυολίπωμα. Επίσης, μπορεί να φανούν καλύτερα εστίες με μακροσκοπικό λίπος, με πυκνότητες κάτω από 10, από μείον 10 μονάδες Hausfield, οι οποίες είναι ενδεικτικές αγγειομυολιπώματος. Βέβαια, όταν αυτές οι περιοχές μακροσκοπικού λίπους είναι μικρές, τότε δεν μπορούν αυτές να αναδειχθούν στις εικόνες μετά το σκιαγραφικό, αλλά ούτε και στις εικόνες πριν το σκιαγραφικό, οι οποίες έχουν πάχος τομής πάνω από 3 χιλιοστά, δηλαδή στις ανασυνθέσεις συνήθως που κάνουμε όταν βλέπουμε μία εξέταση, και χρειάζεται να δούμε τις λεπτές τομές με πάχος τομής κάτω από 3 χιλιοστά, κατά προτίμηση 1,5 ή 1 χιλιοστό, έτσι ώστε να αναδείξουμε πραγματικά την παρουσία μακροσκοπικού λίπους μέσα σε μία βλάβη. Όταν αυτές οι αιστείες μακροσκοπικού λίπους είναι ακόμα μικρότερες, δηλαδή κάτω από 1 εκατοστό, τότε μπορεί να μην αναδεικνύονται στην αξονική τομογραφία, ακόμα και με τις λεπτές τομές, και εκεί βοηθάει η μαγνητική τομογραφία και οι ακολουθίες in και out of phase, που αναδεικνύουν ακόμα και αυτές τις πολύ μικρές ποσότητες μακροσκοπικού λίπους. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Έχουμε μία υπερηχοϊκή βλάβη εδώ στο νεφρό, η οποία βλέπουμε ότι στην αξονική τομογραφία δεν φαίνεται με βάση τις πυκνότητες ότι περιέχει μακροσκοπικό λίπος, είναι λεπτή η τομή. Όμως στη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε ότι στην ακολουθία out of phase εμφανίζει πτώση του σήματός της συγκριτικά με την in-phase ακολουθία, γεγονός που υποδηλώνει ότι περιέχει λίπος και έβρεμα το οποίο συνηγορεί υπέρ μικρού αγγειομυολιπώματος. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην αναζήτηση του μακροσκοπικού λίπους σε ένα μόρφωμα νεφρού θα πρέπει να την κάνουμε στην αξονική τομογραφία μετρώντας την πυκνότητα στις λεπτές τομές πριν το σκιαγραφικό και στη μαγνητική τομογραφία
είτε στις ακολουθίες τα φαίνα χωρίς και με καταστολή λίπους, όταν έχουμε μεγάλες ποσότητες μακροσκοπικού λίπους, ή με τις ακολουθίες in και out of face, όταν πρόκειται για πολύ μικρά μορφώματα, κάτω του ενός εκατοστού, ή για πολύ μικρές εστίες μακροσκοπικού λίπους. Βέβαια, δυστυχώς, σπάνια ευτυχώς, το διαβγοκυταρικό CNFRO μπορεί να εμφανίσει πολύ μικρές εστίες μακροσκοπικού λίπους, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι αδύνατη η διαφορική διάγνωση με το αγγιομυολίπωμα που περιέχει λίπος, εκτός εάν υπάρχουν επασβεστώσεις και ανομοιογένεια στο μόρφωμα αυτό ή όταν υπάρχουν κακοήθη χαρακτηριστικά όπως τα ανώμαλα ή ασαφή όρια, η ταχεία αύξηση και οι μεταστάσεις. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, την βιβλιογραφία, ένα συμπαγή όγκο νεφρού που βλέπουμε στην εικόνα πριν το σχεδιαγραφικό, ότι εμφανίζει μια πολύ πολύ μικρή εστία μακροσκοπικού λίπους με πυκνότητες κάτω των μείον 10 μονάδων Hausfield. Θεωρήθηκε ότι μπορεί να πρόκειται για ένα αγγιομυολίπωμα. Μετά όμως από την αίσθηση σχεδιαγραφικού και επειδή εμφάνισε ανομοιογενή εμπλουτισμό, τέθηκε η υπόνοια κακοήθειας, η οποία επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά. Τώρα, στις εικόνες μετά από το σκιαγραφικό, χρειάζεται η λήψη εικόνων στην πλειομηλική φάση για την καλύτερη ανάδειξη αγκιακών ανομαλιών και κυρίως ανεβρισμάτων και αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών, οι οποίες, αν έχουμε μόνο καθυστερημένες φάσεις, μπορεί να διαγνωστούν εσφαλμένα ως όγκοι. Η λήψη εικόνων στην νεφρογραφική φάση βοηθάει στην καλύτερη ανάδειξη όγκων, ιδίως μη εξοφυτικών, οι οποίοι μπορεί να μην φαινόνται καθόλου στην φλοιομυηλική φάση, όπως βλέπουμε εδώ, βλέπουμε έναν όγκο στην νεφρογραφική φάση. Δεν μπορούμε να το διακρίνουμε στην φλοιομυηλική φάση. Συνήθως στις αξονικές που διενεργούμε έχουμε φλοιομυηλική φάση και όχι νεφρογραφική φάση, οπότε καταλαβαίνετε πόσους όγκους χάνουμε κάθε μέρα. Και αυτό συμβαίνει φυσικά σε όγκους οι οποίοι βρίσκονται στην μυελώδη μοίρα, η οποία έχει ακριβώς ή τέλος πάντων σχεδόν ακριβώς τον ίδιο εμπλουτισμό. Στην απεκριτική φάση πρέπει να λαμβάνουμε τομές, έτσι ώστε να αναδείξουμε καλύτερα όγκους στην νεφρική πυελό, που μπορεί να τους βλέπουμε και στην φλοιομυελική φάση, αν παρατηρήσουμε καλά, για εμπλουτιζόμενο ιστό στην νεφρική πυελό ή στους κάλικες, αλλά σίγουρα φαίνονται πολύ πιο με μεγαλύτερη ευκρίνεια στην απεκριτική φάση και εδώ στις ανασυνθέσεις. Η λήψη εικόνων και στις τρεις φάσεις που αναφέραμε, δεν βοηθάει όμως μόνο στον εντοπισμό των νεφρικών όγκων, αλλά επιτρέπει και τον χαρακτηρισμό των όγκων από νεφρικά κύτταρα κυρίως και βοηθάει κυρίως στην διαφορική διάγνωση μεταξύ διαβγοκυταρικού και θυλώδους νεφροκυταρικού καρκινώματος. Και αυτό γιατί το διαβγοκυταρικό καρκίνωμα εμφανίζει χαρακτηριστικά έντονο εμπλουτισμό, ο οποίος φτάνει στο μέγιστό του στην φλοιομυλική φάση και μετά εμφανίζει απεμπλουτισμό στην νεφρογραφική και καθυστερημένη φάση, ενώ αντίθετα το θυλώδες CA εμφανίζει ήπιο σταδιακό εμπλουτισμό, ο οποίος γίνεται μέγιστος στην νεφρογραφική φάση. Το χρωμόφωπο τώρα καρκίνωμα εμφανίζει εμπλουτισμό, το οποίο έντονο σχετικά εμπλουτισμό, ο οποίος εμπλουτισμό φτάνει στο μέγιστό του συνήθως στην νεφρογραφική φάση. Βέβαια είναι εντονότερος από το θυλώδες CA και μπορούμε ίσως να το ξεχωρίσουμε από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το διαβγοκυταρικό καρκίνωμα και γι' αυτό χρειάζεται συνήθως βιοψία για να γίνει διάγνωση. Εκτός όμως από την αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία βοηθάει στον χαρακτηρισμό των όγκων του νεφρού, το διαβγοκυταρικό CA εμφανίζει χαρακτηριστικά υψηλό σήμα στις TAP2 εικόνες, μια ανομοιογενή απεικόνηση που οφείλεται στην παρουσία κυστικών, νεκρωτικών και αιμορραγικών περιοχών στο εσωτερικό του.
εμφανίζει πτώση σήματος στην out-of-phase ακολουθία, λόγω παρουσίας μικροσκοπικού λίπους. Εμφανίζει, όπως είπαμε, έντονο εμπλουτισμό, ο οποίος φτάνει στο μέγιστο στην φλοιομυελική φάση και απεμπλουτισμό στην καθυστερημένη φάση. Και εμφανίζει ψηλότερες τιμές ADC από το θυλώδες EA. Αντίθετα, το θυλώδες EA εμφανίζει χαμηλό σήμα στα δύο εικόνες, πτώση σήματος όχι στην out-of-phase, τώρα στην in-phase, και αυτό γιατί περιέχει αιμοσιδηρίνη. Και εμφανίζει ήπιο, όπως είπαμε, και προοδευτικό εμπλουτισμό. Και χαμηλότερες τιμές ADC από το διαβγοκυταρικό CA. Το χρωμόφωβο CA εμφανίζει ενδιάμεσο ή χαμηλό σήμα στις δύο εικόνες, απουσία πτώσης σήματος στις in- και out-of-phase ακολουθίες, ομοιογενή εμπλουτισμό, ο οποίος είναι λιγότερο έντονος από το διαβγοκυταρικό CA, και συνήθως εμφανίζει κεντρική ουλή και χαμηλότερες τιμές από το ADC από το διαβγοκυταρικό CA. Όμως αυτά τα ευρήματα δεν είναι ειδικά και δεν επιτρέπουν τη διάγνωση του χρωμόφωβου CA με τη μαγνητική τομογραφία. Ούτε μάλλον με τη μαγνητική τομογραφία, όπως δεν μπορεί και η αξονική τομογραφία να κάνει τη διάγνωση. Εκτός τώρα από τους όγκους από νεφρικά κύτταρα, άλλοι εμπλουτιζόμενοι κακοήθεις όγκοι που εντοπίζονται στα νεφρά είναι συχνότερα το ουροφιλιακό καρκίνωμα, το λέμφωμα και οι μεταστάσεις. Ένας όγκος, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιθανότερο να αντιστοιχεί σε ουροφιλιακό καρκίνωμα όταν εμφανίζονται ελλείμματα πλήρωσης στην νεφρική πύελο, όταν επεκτείνεται προς την πύελο ουρετηρική συμβολή, όταν το κέντρο του βρίσκεται στο αποχετευτικό τμήμα σύστημα του νεφρού, όταν διατηρείται το σχήμα του νεφρού, όταν εμφανίζει επίσης ομοιογενή εμπλουτισμό, χωρίς κυστικά ή νεκροτικά στοιχεία, τα οποία είναι τυπικά διαβγοκυταρικού καρκινώματος. Το λέμφωμα τώρα προσβάλλει συνήθως τους νεφρούς σε προχωρημένη νόσο, δευτεροπαθώς. Η δευτεροπαθής εντόπιση είναι πολύ πολύ πιο συχνή και συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή πολλαπλών αφωτερόπλευρων όγκων, οι οποίοι είναι υπόπυκνοι και εμφανίζονται ομοιογενώς υποαγγιούμενοι. Οι μεταστάσεις τώρα που μπορεί να εμφανιστούν στους νεφρούς συχνότερα προκαλούνται από CA πνεύμονα, μαστού, γαστρεντερικού συστήματος, καθώς και από μελάνωμα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η απεικόνισή τους ποικίλει, γιατί μοιάζει συνήθως με εκείνη είτε του πρωτοπαθούς όγκου είτε των μεταστάσεων που μπορεί να παρατηρηθούν σε άλλα όργανα ταυτόχρονα. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μετάστασης, υπογγιούμενης μετάστασης από αδενοσία ή πνεύμονα, που έχει παρόμοιο εμπλουτισμό με την μετάσταση που παρατηρείται στο ΥΠΑΡ, πάλι από το ίδιο πρωτοπαθές. Μπορεί οι μεταστάσεις να εμφανίζουν ανομοιογενή εμπλουτισμό με κυστικά στοιχεία στο εσωτερικό τους, όπως αυτή η μετάσταση από CA μαστού, που έχει παρόμοια απεικόνιση επίσης με την ευμεγέθη μετάσταση που παρατηρήθηκε στην ίδια εξέταση στις οθήκες. Επίσης, μπορεί να είναι υπεραγγιούμενες, όπως βλέπουμε εδώ, μια υπεραγγιούμενη μετάσταση στο νεφρό από νετ παγκρέατος, το οποίο έχει ίδιο εμπλουτισμό με την πρωτοπαθή νόσο. Είναι όμως όλοι οι εμπλουτιζόμενοι όγκοι νεφρού κακοήθεις? Δηλαδή, με το που βλέπουμε έναν εμπλουτιζόμενο όγκο θα πούμε «ΟΚ, είναι κακοήθεια σίγουρα»? Ευτυχώς όχι. Ένας 20% των συμπαγών εμπλουτιζόμενων όγκων διαμέτρου κάτω των 4 εκατοστών είναι καλοήθεις και συνήθως είναι είτε φτωχά σε λίπος αγγιομυελιπώματα είτε ογκοκυτώματα. Τα φτωχά σε λίπος αγγιομυελιπώματα είναι συνήθως μεγέθους κάτω των 3 εκατοστών και αποτελούνται κυρίως από λίες μυϊκές ίνες και αγγεία. Εμπλουτίζονται, γι' αυτό και μοιάζουν πολύ με διαβγοκυταρικό καρκίνο νεφρού.
Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ενδεικτικά ενός φτωχού σε λίπος αγγιομυελικόματος, είναι το σφινοειδές σχήμα στο όριο με το νεφρικό παρένχυμα που μοιάζει με χωνάκι παγωτό. Η υπέρπυκνη απεικόνιση πριν την έγχυση του σχιαγραφικού και ομοιογενής εμπλουτισμός. Και το χαμηλό σήμα στην ταυδιοκολουθία, καθώς και οι χαμηλές τιμές στο χάρτη ADC. Αντίθετα, εάν παρατηρούμε διαταμένα νεφρικά αγγεία, περινεφρικά αγγεία και επασβεστώσεις, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για αγγιομυελίπωμα, γιατί δεν παρατηρούνται αυτά στις περιπτώσεις αγγιομυελιπωμάτων. Και αν επίσης υπάρχει και ανομοιογενής εμπλουτισμός, τότε αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν 100% αρνητική προγνωστική αξία για το φτωχό σε λίπος αγγιομυελίπωμα. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε, γιατί εκτός από αυτές τις διαφορές που τονίσαμε μεταξύ των δύο αυτών όγκων, έχουν και ομοιότητες που δεν πρέπει να μας μπερδεύουν. Και αυτές είναι το πρότυπο εμπλουτισμού, και οι δύο αυτοί όγκοι εμπλουτίζονται γρήγορα και εμφανίζουν γρήγορη απόκληση. Και επίσης και οι δύο αυτοί όγκοι μπορεί να εμφανίσουν πτώση σήματος στις out-of-phase ακολουθίες. Το φτωχό σε λίπος όταν είναι ισόπυκνο προς σχιαγραφικού πιο συχνά και το διαυγοκυταρικό σε ένα ποσοστό 60%. Εκτός από την αξινική τομογραφία και τη μαγνητική τομογραφία, και το υπερηχογράφημα με σχιαγραφικό είναι πολύτιμο εργαλείο στην διαφορική διάγνωση του φτωχού σε λίπος αγγιομυελιπώματος από διαυγοκυταρικό CNFRU. Έτσι, στο υπερηχογράφημα σχιαγραφικό, το αγγιομυελίπωμα εμφανίζει αργό και σταδιακό εμπλουτισμό και αργό απεμπλουτισμό, σε αντίθεση με το διαυγοκυταρικό CNFRU, που εμφανίζει συνήθως δακτυλοειδή εμπλουτισμό και γρήγορα έντονο εμπλουτισμό και απεμπλουτισμό. Αυτά τα ευρήματα εμφανίζουν σχετικά αυξημένη μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην διάγνωση του διαυγοκυταρικού CNFRU. Το ογκοκύτωμα είναι η δεύτερη συχνότερη καλοήθηση εμπλουτιζόμενη βλάβη που μπορεί να παρατηρηθεί. Εμφανίζει έντονο εμπλουτισμό και γι' αυτό μοιάζει με κακοήθεια όγκων νεφρού. Εμφανίζει αρκετές φορές κεντρική ουλή, αλλά αυτό δεν αποτελεί ειδικό έβριμα, γιατί όπως είδαμε, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και στο χρωμόφοβο CNFRU. Έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι αδύνατη η διαφορική διάγνωση από το CNFRU. Γι' αυτό και συνήθως πρέπει να υποβληθούν σε βιοψία για να γίνει διάγνωση, και είναι επίσης και ο συχνότερα εξαιρούμενος όγκος, καλοήθης όγκος νεφρού, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να γίνει η διάγνωση με ασφάλεια πριν την εξαίρεση. Τώρα, πολλές φορές έχουμε προβλήματα κατά τη μέτρηση του εμπλουτισμού που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όπως σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε εδώ, στην εικόνα, σε μια εικόνα χωρίς σχιαγραφικό, μια υπόπυκνη βλάβη στο δεξιό νεφρό, που βλέπουμε ότι έχει πυκνότητες 10 μονάδων Hausfield. Έχει σαφή όρια και δεν φαίνεται να έχει εσωτερικά διαφραγμάτια. Μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια φλοϊκή κύστη. Όμως, μετρώντας την πυκνότητα αυτής της βλάβης μετά την έγκριση του σχιαγραφικού κατά την νεφρογραφική φάση, βλέπουμε ότι αυξάνεται η πυκνότητα στο εσωτερικό της βλάβης κατά 8 μονάδες Hausfield. Άρα, δηλαδή, δεν πρόκειται για απλή κύστη, μήπως είναι ένας υποεγγυούμενος όγκος. Αυτός ο εμπλουτισμός που παρατηρείται, αυτή η διαφορά στην πυκνότητα, δεν αποτελεί πραγματικό εμπλουτισμό της βλάβης, αλλά χαρακτηρίζεται ως ψευδοεμπλουτισμός και οφείλεται σε ένα τεχνικό σφάλμα ανεπαρκούς διόρθωσης της πυκνότητας μορφωμάτων που περιβάλλονται από πολύ υψηλές πυκνότητες. Οπότε εδώ, στην νεφρογραφική φάση, το πολύ έντονα εμπλουτιζόμενο νεφρικό παρένχυμα που περιβάλλει αυτή την φλοϊκή κύστη. Επομένως, για να θεωρήσουμε ότι μία βλάβη νεφρού εμπλουτίζεται, θα πρέπει η διαφορά της πυκνότητας πριν και μετά σχιαγραφικό να είναι πάνω από 20 μονάδες Hausfield.
Ενώ εάν η, μονάδα, εάν η διαφορά στην πυκνότητα είναι κάτω από 10 μονάδες Hausfield, τότε θεωρούμε ότι δεν εμφανίζει πλουτισμό. Υπάρχουν όμως ορισμένοι όγκοι και κυρίως το θυλώδες CA που πάρα πολλές φορές εμφανίζουν διαφορά στην πυκνότητα 10 με 20 μονάδες Hausfield. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι εμπλουτίζονται. Και επίσης, αν η μέτρηση γίνει στην πλοίο μυλική φάση, τότε πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν έχουν διαφορά ούτε 10 μονάδες Hausfield. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, αν μετρήσουμε μόνο εδώ την πυκνότητα και πριν το σκιαγραφικό, ότι δεν εμπλουτίζεται, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν εμπλουτίζεται αυτή η βλάβη εσφαλμένα και να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια αιμορραγική κύστη, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις το λύνει και το υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό και η μαγνητική τομογραφία. Το υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία από την αξονική τομογραφία στην ανάδειξη της αγκίωσης στις υπογειωμένες βλάβες και στην ανίχνευση του εμπλουτισμού του τυχώματος, των διαφραγμάτων και των συμπαγών τμήματων μιας κυστικής βλάβης. Έτσι, χρησιμοποιείται για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ συμπαγών βλαβών και κύστεων με άτυπη απεικόνηση στο απλό υπερηχογράφημα, στον χαρακτηρισμό κυστικών μορφωμάτων, καθώς και στον εντοπισμό κύστεων που δεν χρειάζονται περιττέρω έλεγχο. Πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπω ένα παράδειγμα, όπου σε ένα κυστικό μόρφωμα νεφρού δίνεται εντύπωση ότι υπάρχει συμπαγή ιστός στο εσωτερικό αυτής βλάβης. Άρα θα κατατάσαμε αυτήν την βλάβη σε κατηγορία Bosniak 3. Όμως μετά την έγχυση σκιαγραφικού φαίνεται ότι δεν παρατηρείται εμπλουτισμός σε αυτό το θεωρητικά συμπαγές τμήμα της βλάβης και άρα η κύστη αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Bosniak 2 και φυσικά δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος όσον αφορά την πιθανότητα εξέλιξη κακοήθεια. Σε μορφώματα τα οποία δεν εμφανίζουν σαφή εμπλουτισμό στην αξονική τομογραφία, που όπως είπαμε είναι κυρίως τα φυλλώδη καρκινώματα, εμφανίζουν δηλαδή 10 με 20 μονάδες Hausfield διαφορά πυκνότητας πριν και μετά το σκιαγραφικό, το υπερηχογράφημα σκιαγραφικό βοηθάει στην ανάδειξη της αγκίωσης σε αυτές τις υποαγγιούμενες βλάβες, όπως σε αυτή την περίπτωση ενός φυλλώδους CA, και έτσι βοηθάει στην διαφορική διάγνωσή τους από τις αιμορραγικές κύστης. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μαγνητική τομογραφία. Επίσης, στις ίδιες βλάβες βοηθάει και αναδεικνύει καλύτερα από την αξονική τομογραφία πιθανό εμπλουτισμό μιας αδιευκρίνησης του εμπλουτισμού βλάβης, όπως βλέπουμε πάλι σε αυτή την περίπτωση ενός θυλώδους CA. Και έτσι διευκολύνει τη διαφορική διάγνωση από αιμορραγικής κύστης πάλι. Όμως, πολλές φορές η διάγνωση δεν βασίζεται μόνο στα απεικονιστικά χαρακτηριστικά μιας βλάβης, όπως σε αυτή την περίπτωση, όπου βλέπουμε μία υποαγγιούμενη βλάβη στο δεξιό νεφρό, που θα ζητούσαμε σίγουρα περαιτέρω έλεγχο με μαγνητική τομογραφία, υπέρηχο με σκιαγραφικό ή και βιοψία για να διευκρινίσουμε τη φύση της. Αν όμως ξέραμε ότι ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, πονάει στην οσφή και εμφανίζει λευκοκυτάρωση, τότε θα απομακρυνόμασταν από την περίπτωση να πρόκειται για μια κακοήθη βλάβη και θα θέταμε ως πρώτη διάγνωση τουλάχιστον την πυελονεφρίτιδα και θα συστήναμε ένα σύντομο επανέλεγχο μετά από θεραπεία, ο οποίος έγινε. Και 15 μέρες μετά από την έναρξη της θεραπείας, η ίδια βλάβη έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Εδώ έχουμε μία άλλη βλάβη, ένα κυστικό μόρφωμα με εμπλουτιζόμενο τείχωμα στο αριστερό νεφρό, που μοιάζει με κυστικό όγκο, με μία κακοήθεια. Αν όμως ξέρουμε ότι ο ασθενής έχει πυρετό, πονάει στην οσφή, έχει λευκοκυτάρωση και έχει ιστορικό πρόσφατης ουρολίμωξης, σε συνδυασμό και με την πάχυση της περιτονίας και την εξήμανση των περινεφρικών διαφραγματίων,
θα θέσουμε ως πρώτη διάγνωση φυσικά το απόστημα του νεφρού και όχι την κακοήθεια. Ένα παρόμοιο κυστικό μόρφωμα με εμπλουτιζόμενο τείχωμα που επίσης γύρει την υπόνοια κακοήθειας. Αν είχαμε το ιστορικό του ασθενούς που μας έλεγε ότι υπάρχει ιστορικό τραύματος ή λήψη αντιπηκτικών και συγκρίναμε με τις εικόνες ένα μήνα πριν και τρεις μήνες πριν, θα καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για μία αφλική κύστη η οποία αιμορράγησε και η οποία τώρα βρίσκεται σε φάση υποστροφής. Οπότε και πάλι δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Συμπερασματικά λοιπόν, κατά την απεικονιστική διερεύνηση των όγκων νεφρού και για να αποφύγουμε τις παγίδες στη διάγνωση, θα πρέπει να ακολουθούμε το σωστό πρωτόκολλο απεικόνησης, λαμβάνοντας τομές και στην νεφρογραφική και απεικρητική φάση, να διερευνούμε για την παρουσία ή μη λίπους στο ευαδόν των μορφωμάτων, να διενεργούμε υπερηχογράφημα σχηγραφικό ή μαγνητική τομογραφία σε βλάβες που εμφανίζουν οριακό εμπλουτισμό στην αξονική τομογραφία και φυσικά να μην ξεχνάμε να λαμβάνουμε προσεκτικό ιστορικό του ασθενή και τέλος να συγκρίνουμε με προηγούμενες αξονικές τομογραφίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ευχαριστική η παρουσία σας. Ευχαριστούμε. Μας δώσατε με καλά παραδείγματα τους διαγνωστικούς αλγόριθμους και τις δυσκολίες που έχει ο νεφρός, που καμιά φορά παραγνωρίζουμε ότι ο νεφρός έχει δυσκολίες στη διάγνωση και στο χειρισμό των αρρώστων, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, έχουν συνοσηρότητες, μπορεί να παίρνουν αντιπηκτικά και επομένως και τα περιθώρια χειρισμών πήγαινε κάτω, ή κάνει βιοψία καμιά φορά και αυτά πρέπει να τις σκεφτεί. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Πρέπει λίγο να σκεφτεί κανείς. Να σας ευχαριστούμε, ήταν πολύ εύστοχη η παρουσίαση. Αν υπάρχει οποιοδήποτε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση από τους συναδέλφους που είτε μας παρακολουθούν είτε είναι εδώ, μέχρι να υπάρξει κάποιο ερώτημα, το πρωτόκολλο εξέτασης είναι σημαντικό, μας το είπατε. Αλλά και η ακτινοβολία είναι σημαντική. Άλλωστε, μας δείξατε τα αμερικάνικα κριτήρια της ACR, που βάζουν τέσσερα, δηλαδή πολύ ακτινοβολία. Μπορεί κανείς και μας, βέβαια στην παρουσίαση του μας πείτε ότι όλα χρειάζονται. Και το απλό και κατά καιρούς θα εμφανίζονται μερικά πρωτόκολλα, λόγω χάρη να δίνει κανείς λίγα σε σχεδιαστικό, να περιμένει να έχει ακτινοβολική φάση και έτσι ουσιαστικά να μην χρειαστεί να κάνει δεύτερη ακτινοβολική φάση. Τα εμπιστεύεστε, τα χρησιμοποιείτε, τα συνιστάτε? Ναι, υπάρχουν αυτές οι μελέτες όσον αφορά για να γλιτώσουμε ουσιαστικά μία φάση ή και δύο φάσεις, να δώσουμε λίγο σχεγραφικό, να περιμένουμε, οπότε μετά να δώσουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα σχεγραφικό και να πάρουμε ταυτόχρονα νεφρογραφική και απεικρητική φάση, πλειομυλική και απεικρητική. Σίγουρα γλιτώνουμε ακτινοβολία, όμως δεν μπορούμε να μελετήσουμε το πρότυπο του εμπλουτισμού. Και εκεί ίσως να μπλέκονται τα πράγματα όταν αυτή η εξέταση διενεργείται για αυτό το λόγο σε κάποιον ηλικιωμένο ασθενή. Βέβαια, συνήθως τις βλάβες τις παρακολουθούμε είτε με υπέρηχο, αν φαίνονται στον υπέρηχο. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και ιδίως με σχηγραφικό. Εγώ νομίζω ότι θα αντικαταστήσει πλέον, τουλάχιστον στην παρακολούθηση αυτών των όγκων, όλες τις άλλες, και το μαγνήτη και τον αξονικό σε λίγα χρόνια. Αρκεί πολλοί να ασχοληθούν με αυτό. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μέλλον του υπερηχογράφου με σχηγραφικό. Για αυτούς τους όγκους που θα αρκεί να έχουμε μια χαρτογράφηση και των δύο νεφρών στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν μπορεί το υπερηχογράφημα με σχηγραφικό τόσο εύκολα να παρακολουθήσει πολλές βλάβες ή να σιγουρέψει ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο πάντα. Όταν έχουμε όμως σαν baseline μία εξέταση, σίγουρα πιστεύω ότι αυτή θα είναι η εξέταση πλέον και γι' αυτό και συστήνεται σαν πρώτη πλέον από το Αμερικάνικο Κολέγιο Κτηνολογίας. Όσον αφορά το χαρακτηρισμό αδιευκρίνηστων μαζών νεφρού και για την παρακολούθηση. Ευχαριστώ, Ρέβα. Άρα έχει μια επιφύλαξη στο αν πρέπει να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο, ακόμα και όταν η δόση του σχεδιασμού που θα δοθεί στην αρχή για να είναι σε απέκριση να σχεδιασμού, ακόμα και αν είναι πολύ μικρή η δόση. Ναι. Ακόμα και εκεί έχει μια επιφύλαξη.
Όχι, προσωπικά εμείς κάνουμε όλο το πρωτόκολλο όταν πρέπει να χαρακτηρίσουμε σαν πρώτη φάση τη βλάβη. Όταν μετά θα την παρακολουθήσουμε, δεν θα κάνουμε το πρωτόκολλο. Ναι. Θα κάνουμε απλά την εξέταση όπως την κάνουμε συνήθως, χωρίς τις άλλες δύο φάσεις, γιατί το μόνο που θέλουμε είναι να δούμε αλλαγές σε αυτή τη βλάβη. Να ξενείς κάνουν συνήθως ογκολογικούς ασθενείς, είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Άλλο πρωτόκολλο σίγουρα θα ακολουθήσουν, γιατί ούτως ή άλλως θα κάνανε οξονική αυτή για τη σταδιοποίηση. Αλλά όταν είναι ένας νέος ασθενής που έχει ένα τέτοιο μόρφωμα, σίγουρα δεν είναι πρώτη επιλογή η εξονική τομογραφία. Ευχαριστώ. Μια και το ένα φαίνει το άλλο. Εντάξει, στο Θεαγένειο έχετε ασθενείς που είναι ογκολογικοί ασθενείς. Φαντάζομαι ο τρόπος που σκέφτεται κανείς όταν έχει ογκολογικούς ασθενείς είναι πάντα να προτάσει ή να τη βάζει πάση πολύ ψηλά την πιθανότητα μια μετάσταση. Σε έναν ασθενή, γιατί είπατε τη λέξη παρακολούθηση, από εκεί που πιάστηκε. Σε έναν ασθενή που δεν έχει πρωτοπαθέντα, που είναι μόνο μια ηλικία, σε 70-80 χρόνια. Και έχει μια διευθύνη στην βλάβη που δεν είναι μεγάλη, γιατί αν είναι μεγάλη, okay, αλλά είναι δύσκολα. Υπό προϋποθέσεις θα συστήνει να το παρακολουθήσει ή πιστεύετε ότι πρέπει να τα εξαντλήσει κανείς όλα και να τοποθετηθεί, να κάνει το ηχογράφημα, να κάνει τη μαγνητική, να κάνει βιοψία. Έχει θέση παρακολούθηση για ηλικιωμένους ασθενείς με μικρές βλάβες που ανακαλύπτουν τυχαία λόγω της οπτικής τομογραφίας για άλλο λόγο, που έχουν κάποιο βαθμό εγγύηση, αλλά όχι που να καθοδηγεί. Πελεκίστη δηλαδή, θα το συνιστούν την παρακολούθηση, θα την βλέπατε, όχι για να είναι και αν θα την βλέπατε ως απεικονιστική στρατηγική. Συστήνεται πλέον. Σε πολλούς ασθενείς, ιδίως στους ηλικιωμένους, μορφώματα κάτω των 3 εκατοστών, να μπαίνουν σε παρακολούθηση, χωρίς βιοψία. Μόνο σε παρακολούθηση. Και μόνο αν η απεικόνιση δει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια ότι αλλάζει η βιολογική συμπεριφορά, τότε να προχωρούν σε χειρουργική εξαίρεση. Γιατί σε αυτούς τους ασθενείς, και στους ογκολογικούς αλλά και στους ηλικιωμένους, υπάρχουν αυξημένα ποσοστά επιπλοκών. Σίγουρα γιατί είναι επιβαρημένοι ασθενείς με τις χημειοθεραπείες και με όλα. Αλλά σίγουρα η παρακολούθηση έχει μπει πλέον για τα καλά σε όλους τους ογκούς και ακόμα και σε νέους ασθενείς. Βέβαια, ένας νέος ασθενής μπορεί να διαλέξει να βγάλει έναν όγκο, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Αλλά συνήθως, ναι, τον υστέρα, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Αλλά η παρακολούθηση είναι πλέον κανόνας. Γιατί έχει φανεί ότι και πολλοί από τους ευνοσμένα καρκοήθους όγκους συλλογιφέρονται σαν να κοιμούνται. Ακριβώς. Πολλά πληρώδη πλάσματα μένουν ανενεργά και αμετάβλητα. Θα δείτε και στο... Έχουμε ένα παράδειγμα πολύ ωραίο από την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών. Επειδή έχουμε να κάνουμε ηλικιωμένους, το να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αν είναι σαν ασθενής που μπορεί να ελεγχθεί, ναι. Ξέρουμε ότι θα την αρχίσει, δεν θα παραμελήσει τον παρέμβαση κτλ. Μας τρομάζει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή κακοήθεια και την παρακολουθούμε, αλλά όταν απεικονιστικά είμαστε, δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε ποτέ, αλλά έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι είναι χαμηλής κακοήθειας ή δεν θα εξελιχθεί με γρήγορο ρυθμό, τότε μπορούμε να το παρακολουθούμε. Και αυτό που είπατε πολύ σωστά, είναι, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν βλέπουμε κάτι στο νεφρό, έναν όγκο, και λέμε, okay, για να δούμε στην προηγούμενη το είχε, πόσο ήτανε. Θα δούμε ότι ήταν το ίδιο ή 2 χιλιοστά λιγότερο. Α, εντάξει, αφού ήταν το ίδιο, άρα είναι καλό. Όχι. Αυτό δεν πρέπει να βασιστούμε σε αυτό, γιατί οι κακοήθεις όγκοι που έχουν χαμηλή κακοήθεια δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Μπορεί 2 χιλιοστά το χρόνο. Μπορεί και πολύ πιο σταθεροί να παραμείνουν. Οπότε αυτό να το έχουμε υπόψη μας στη σύγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, οποιοδήποτε συνάδελφο από μακριά ή κοντά. Προχωρήσουμε στα περιστατικά και ίσως υπάρξουν ερωτήσεις μετά. Όταν παρελθόν τον κύριο Μπούρα να μας σχολιάσει τα ερωτήσεις στα περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα και αυτά που ακούσαμε τώρα. Ναι, ναι. Αν θα θέλατε να συμμετέχετε στα περιστατικά, να πείτε ότι
ό,τι νομίζετε, για να είναι και έτσι πιο ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς θα τελειώσει 5 λεπτά. Εκτός αν θέλετε να τελειώσει 5 λεπτά. Οπότε αυτό δεν το σχέδικα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μπούρας Νικόλαος. Είμαι ειδικευόμενος στο Θεία Γέννη Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω τα παρακάτω περιστατικά. Στο πρώτο περιστατικό, ασθενής 81 ετών, μεσίω ουροδόχου κύστης, στα πλαίσια σταδιοποίησης της πνώσους, εμφανίζει την επιχονιζόμενη βλάβη στον δεξιό νεφρό. Άρα, θέλω πώς θα το περιγράψω. Υπόπυκνη βλάβη που πιθανώς θα μπορούσε να είναι και κυστική. Θα έλεγα ότι παρουσιάζει κάποιο συνεπάνω περιφερικό ίσως, αλλά θα μπορούσε, δεν είμαι σίγουρος αν είναι στο όριο, αλλά όχι. Είναι ένα μαλλοντό το περίγραμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι λείπει παρέμβαση. Φαίνεται σαν να σε σχέση με το υπόλοιπο, σαν να σε αποποιείται κάπως. Μια σπεκουχίδα που δεν υπάρχει στο απλό. Θα μπορούσε να είναι κάποια αιστεία πλουτισμού. Το πιο απλό τι μπορεί να είναι αυτό. Ασβέστωση. Θα φαίνονταν στο απλό. Ναι. Άρα τι άλλο μένει. Δεν έχει χρωχώσει. Η Ισπανού τι μπορεί να είναι. Μια αρτήρια. Φαίνεται εκεί αριστερά. Το μαύρο τριγύρω από την αρτήρια. Η αλήθεια είναι μια σμήρα. Μια σμήρα. Η κάτι είναι αρκετά υπόκριτο, δεν φαίνεται να είναι. Όπως να είναι περιπηρικό λίπος, ας πούμε, μέσα στο οποίο περνάει μια αρτήρια. Και δεν μπορώ να συγχύσεις. Όντως είναι μια βλάβη κυστικής υφής με εμπλουτιζόμενο τείχωμα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκεί στην Πόσμια 3 μια βλάβη, η οποία θα έπρεπε να σκεφτούν οι κλινικοί ότι ίσως θα χρειαζόταν και εξαίρεση. Βέβαια, στη συγκεκριμένη ασθενή, λόγω του πρωτοπαθούς, υπήρχε απεκριτική φάση. Οπότε, στην απεκριτική φάση, παρατηρούμε ότι η βλάβη γεμίζει με σκιαγραφικό μέσο. Οπότε, αποδόθηκε σε υδροκάλυκα, ο οποίος δεν χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση. Αυτό δεν σας έβαλε υποψία όταν σας το είπε παρέχημα. Το ναι. Κάτι τρέχει εκεί και έχει καταστραφεί. Έτσι ακριβώς. Ενώ δεν λέει σε θέση κάτι. Η Στεφανία είναι πολύ... Γιατί έχει έλλειψη, έλλειψη όπως. Δηλαδή κάνει αγγελικά πρόβλημα. Και τώρα είναι και κάποια στιγμιότυπα. Αν δεις όλη την εξέταση, υπήρχαν και άλλα σημεία που υποδήλωναν. Ναι. Συντάξει, λοιπόν. Θα λύσω. Ακριβώς. Αυτό το λέω. Μόνο εικόνα. Μόνο μία. Σύντομα ότι καλά τα σχολεία δεν είναι πολύ αυτό. Σύντομα το γεγονό ότι βλέπετε λίπο. Ενώ ο νεφρό δεν έχει, παρότι είναι ηλικιωμένο άτομο, το ηλικιωμένο λίπο αλλού δεν έχει. Που σημαίνει τι, ότι εκεί ο λίπο μπόρεσε και μαζεύτηκε. Γιατί. Γιατί είχε χώρο. Γιατί σε πήγε χώρο. Γιατί έφυγε το παρελθόν. Άρα είναι κάτι που κατέστρεψε. Κατέστρεψε τη πράγματι. Μέσα σε μια πρώην υδροκαλύπωση, όπω προφανώ είναι εδώ, είναι μια λογική. Ναι. Λόγω του ιστορικού έχουν φτιάξει και οι διαουρητήρες και έχει υδροκαλύκωση στην αρχή και στους δύο νεφρούς. Ναι. Σε άλλη δομή. Σε άλλη δομή. Είχε και σε άλλη δομή. Όχι τόσο εντυπωσιακό όσο. Παγίδα. Παγίδα. Ναι, ναι. Παγίδα με την καλή. Οδηγήσεις στο να σκέφτεσαι και να κοιτάς λεπτομέρειες. Και κάπως συγκρίσιμο με το επόμενο περιστατικό. Ασθενής 65 ετών, με χειρουργηθέν τζιφ στομάχου. Πάλι στο δεξίο λόγο, εμφανίζει την εξής βλάβη. Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος να μας σχολιάσει. Συνδικός του κύριου Μπούρου. Εκτός αν ξέρει το περιστατικό. Δεν τα ξέρω. Ωραία. Λίγο πιο δυνατό.
ένα μόνο μυστική εντόπιση. Προγραμματικά πολύ που χρησιμοποιούμε αυτό. Θα μας περιγραμμένοι. Με περιφόρτητο μετά την αφιαλίευση. Αν εκεί γιατί δεν φαίνεται καλά, τι διαφορά έχουν τα λεφτά. Είναι, όχι, είναι 15 πριν το σχεδιαγραφικό και 22 μετά. Ναι. Το 15 πριν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απλικίστη. Είναι 15, είναι 10 με 20 μάλλον σπάουσφιλ. Ναι, αλλά 10 με 20 θεωρείται ότι είναι απλικίστη. Μπορεί να είναι. Να είναι νεκρωμένη αιστεία. Για να πούμε ότι είναι απλικίστη, όπως είπαμε και στην ομιλία, δεν αρκεί 10 με 20 μονάδες χάουσμι. Έχει και άλλες δύο προϋποθέσεις, τις οποίες δεν θα πω ακόμα. Υπάρχουν στους κόμματος. Άρα με βάση Μπόσνιακ, πώς θα το χαρακτηρίζουμε, τι κατηγορία. Δύο. Σήμερα τη σας την αποδόν την κόρα να την κάνει δεξιά, γιατί που μας έχει και ένα λόγο που μας... Η βλάβη χαρακτηρίστηκε ως Μπόσνιακ 3, λόγω κυστικής υφής βλάβη, η οποία παρουσιάζει τείχομα εμπλουτισμού, το οποίο ο εμπλουτισμός μπορούσε να μετρηθεί. Και η ασθενής επανήλθε, τη χάνουμε για 2 χρόνια, επανέλθε σε 2 χρόνια, σε νέα σταδιοποίηση της νόσου, η οποία πλέον η βλάβη είναι αυτή. Συνεχίσουμε. Πώς είπα. Το άγχιο ύποπτη για ξεργασία. Τι πώς είναι. Όντως, η βλάβη χαρακτηρίστηκε πλέον με 4. Επειδή υπήρχε ταυτόχρονα και υποτροπή του GIST και λόγω του μικρού μεγέθους της κάτω από 3 εκατοστά, οι θεράποντες επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη βλάβη και να προηγηθεί η θεραπεία του πρωτοποθετούς GIST. Εδώ έχουμε τους επανελέγχους σχεδόν ανεξάμηνο και βλέπουμε πώς η βλάβη σιγά σιγά αυξάνεται σε μέγεθος. Τον πρώτο 22 η βλάβη είχε ξεπεράσει 3 εκατοστά. Το GIST βρισκόταν σε ύφεση, οπότε αποφασίστηκε η χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Επειδή πλέον η βλάβη έρχεται σε επαφή με την νεφρική πύλο, θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει χωματεκτομή, οπότε πραγματοποιήθηκε νεφρεκτομή δεξιά, όπου η ιστοπαθολογική εξέταση του δείγματος έδειξε διαβγοκυταρικό καρκίνωμα χαμηλού grade, κάτι το οποίο μας εξηγεί και τη σχετικά μακροχρόνια και καλής σχετικά βιολογικής συμπεριφοράς του όπου. Στο επόμενο πιστικό, ασθενής 52 ετών, προσωπικό του νοσοκομείου, σε διερεύνηση ενός άτυπου κοιλιακού άλγους, πραγματοποίησε ένα υπηρικό τομογράφημα ανοκοιλίας, στο οποίο στον δεξιό νεφρό αναρωτήθηκε η απεικονιζόμενη βλάβη. Υπάρχει συνάδελφος. Είναι μια βλάβη, ήταν 1,3 εκατοστά, ήταν σαφώς αφοριζόμενη, κατά βάση υποηχοϊκή με κατατόπους ισοηχοϊκές εικονακλάσεις. Λόγω της ηλικίας της ασθενούς, των χαρακτηριστικών της βλάβης και η διαφορετική διάγνωση τέθηκε το φτωχό ελλείμμος αγκιομιολίπωμα και το νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Το φτωχό ελλείμμος αγκιομιολίπωμα τέθηκε ως πρώτο λόγω της ηλικίας και του φύλου και την απουσία ακουστικής σκιάς από την βλάβη, χωρίς να μπορεί όμως να εξακριβώσει, να είμαστε βέβαιοι για σίγουρη διάγνωση. Ακολούθησε αξονική τομογραφία
στην οποία βλέπουμε ότι η βλάβη είναι ισόπυκνη στην πριν την χορήγηση σχεδιαστικού μέσου φάση, εμπλουτίζεται στην φιλιομυελική φάση και στην στην φιλογραφική φάση εμφανίζει αποβλητισμό συγκριτικά με το νηφρικό παρέχημα. Τα ευρήματα ενίσχυσαν την άποψη περί φτωχού σε λίπους αγγείου μελιπόματος, αλλά επειδή η βλάβη δεν ήταν υπέρπυκνη, που είναι το χαρακτηριστικό των φτωχών σε λίπους αγγείου μελιπόματων, συστήθηκε να κάνει και μαγνητική τομογραφία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξωτερική βάση και στην οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η βλάβη δεν παρουσίασε πτώση στην in και out of phase, αλλά παρουσίασε χαμηλό ταφδίο σύμπα, το οποίο είναι ενδεικτικό για φτωχούς ελλείψεις υγιού μελίπωμα, επίσης χωρίς να το μπορεί να το αποβεβαιώσει, οπότε θεωρήθηκε ότι είναι φτωχός ελλείψεις υγιού μελίπωμα και μπήκε σε τακτική παρακολούθηση και παρακολουθείται ακόμα στο νοσοκομείο χωρίς να έχει κάποια αλλαγή στην αρκονιστική του πορεία. Και στο τελευταίο περιστατικό, ασθένης 50 ετών, με πλακώδες CA γλώσσας, εμφανίζει στον αριστερό νεφρό νέα βλάβη, υπεραγγιούμενη... Κατά το... Ναι, υπεραγγιούμενη μετερογενή και ασαφή όρια. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκαν το νεφροκυτερικό καρκίνωμα και η δευτεροπαθής εντόπιση. Τέθηκε ως πρώτο νεφροκυτερικό καρκίνωμα λόγω του ότι η βλάβη ήταν μονήρης και μικρότερη από 3 εκατοστά, αλλά παρόλα αυτά συστήθηκε σύντομος πανέλεγχος. Επανέρχεται ο ασθενής σε 3 μήνες, όπου βλέπουμε ότι η βλάβη έχει αυξηθεί σε μέγεθος, πλέον είναι πιο υπόπτυνη στο κέντρο της με κεντρική τήξη, και παράλληλα εμφανίζει και 2 μεταστατικές αιστείες στον πνεύμονα. Οπότε τέθηκε ως πρώτη διάγνωση δευτεροπαθής εντόπιση. Ο ασθενής πραγματοποίησε PET-CT, όπου βλέπουμε ότι οι βλάβες έχουν αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα. Πραγματοποιήθηκε βιοψία, η οποία ανέδειξε όντως ότι πρόκειται για δευτεροπαθή εντόπιση πλακώδους ή γλώσσες. Για να σας το πω ολόκληρο, είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι παρουσιάζουμε. Είναι CA γλώσσας, ο οποίος εμφάνισε ένα μονήριο σωζίδιο στον δεξιό αριστερό πνεύμα, δεν θυμάμαι, το οποίο εξαιρέθηκε. Η γλώσσα εντάξει. Η γλώσσα είχε βγει, ήταν χειρουργημένη, χήμιο άκτινο, τα πάντα όλα. Βγήκε το ζύδιο, το εξαιρέσανε αμέσως, βάτς, κατευθείαν. Βγήκε πλακώδες, θεωρήθηκε πρωτοπαθές. Καθένα, μια χαρά, τίποτα, χημειοθεραπεία. Και μέσα σε 3 μήνες ήταν αυτή η προηγούμενη εικόνα του νεφρού. Που σημαίνει εκ των υστέρων, εκείνο που είχε βγει στο πνεύμονα δεν ήταν προπαθές, ήταν μετάσταση. Το πλακό της. Βγήκε και μετά συνέχισε η πορεία. Ήταν ήδη μεταστατικό, δηλαδή, από πριν. Και όπως φάνηκε το νεφρό και μετά που έβγαλε και τις άλλες αιστείες στο πνεύμονα, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με αυτό. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε περιστατικά τα οποία έχουν ένα CA, βγάζουν ένα οζίδιο ή και CA πνεύμονα και βγάζουν ένα οζίδιο στον άλλο πνεύμονα, πάλι άδενο, λένε πρωτοπαθές, δεν κάνει τίποτα και σε λίγο καιρό έχει γίνει και είναι η μετάσταση. Δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν. Ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν έχουμε διαφορετική μοριακή... Το PET δεν είναι ευαίσθητο στο νεφρό. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι και οι διοξονικές δεν έχουν γίνει σε εμάς. Μου το φέραν το πρώτο για εκτίμηση οι ογκολόγοι, την αξονική. Και ένα μήνα πριν είχε PET σε εμάς. Οπότε βλέπω την αξονική, βλέπω και το PET, το οποίο άμα ψάξεις το σημείο που ξέρεις ότι υπάρχει μια βλάβη, αν δεν δεις να φωτίζει, λέω δεν είδατε κάτι. Δεν είχαμε να γράψει ούτως ή άλλως, ήταν αναλυτικό. Λέω, οκ, ας το περιμένουμε.
Το είπαν στο Πολιτικό Συμβούλιο, συμφώνησαν και σε λίγο. Με το που, φυσικά, είπαμε, όπα, τι γίνεται εδώ, φυσικά. Εννοείται μετά ήταν μετάσταση. Αλλά ήδη είναι ένα μπλεγμένο περιστατικό το οποίο... Εσύ είπα, είπαμε πολλές φορές. Ακριβώς. Να θυμίσει γι' αυτό και τα βιολογικά συμβούλια. Δεν είναι το κοινό μεταγραφή ως εμείς, το διάστημα, όχι. Όχι. Μα αυτό θεωρήθηκε ότι είναι τα φαίνα. Τίποτα. Ακριβώς. Να ρωτήσω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θεωρείτε με τέτοια πολύ ότι είναι νέο πρόβλημα. Γιατί η ιστολογική. Ιστολογική. Η ιστολογική είπε ότι είναι υπέρ πρωτοπαθούς αδενοσύλληνε έρευνα. Όχι, okay, συγγνώμη, Πλακώτες, γιατί μιλούσαμε τώρα για το άλλο. Πλακώτες. Πλακώτες. Ναι, θεωρείται ότι είναι πρωτοπαθές. Η αλήθεια είναι ότι το PET, που είχε, το προηγούμενο PET, είχε δώσει αυτήν την, ότι θα είναι ή low grade οζίδιο, γιατί είχε πολύ μικρή αύξηση, ή καρκινοειδές. Οπότε είχαν προειδεαστεί και, οπότε γενικώς... Ναι, πολύ ακριβώς. Από πριν το φτιάχνουμε. Ακριβώς. Απλά τώρα εμείς βλέπουμε δύο στιγμιότυπα, τα οποία... Ναι, ακριβώς, για τα σημεία. Αλλά πήγαινε όμως πόσο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τίποτα απλό. Πάρα πολύ δύσκολο. Για τη διαχείριση. Ναι. Και πιστεύω ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας θα σε όλη αυτή τη διαχείριση και γι' αυτό έπρεπε σε σημείο θετικό. Ποιο για να ανάψω το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο κομμουνικός δεν υπάρχει κατακούσα. Δεν υπάρχει ακτινολόγος. Έχει ο παγκατικός ακτινολόγος. Δεν υπάρχει ούτε ακτινολόγος. Αυτό δεν το βρίσκω όμως. Λίγο να πιστεύω το να πρέπει. Ο νόμος για το Οικολογικό Συμβούλιο όντως δεν προβλέπει. Προαιρετικός. Δεν το προβλέπει. Δηλαδή υποχρεωτικά στελέχη δεν είναι. Εμείς εδώ θέσαμε ως όρο για να γίνει το Οικολογικό. Θα υπάρχει με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνολόγου. Και όχι μόνο αυτό. Θα το κάνουμε σε πλήμα. Έτσι ώστε όλοι έρχονται στο τεχνολογικό για να κάνουν το τεχνολογικό, υπάρχει απόφαση του Διοικητικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου ότι είναι σταθερό μέλος, δηλαδή με δικαίωμα ψήφου στο τεχνολογικό. Αυτό, όχι, το έχουμε κάνει. Πάρα πολλά χρόνια συμμετείχαμε στα τεχνολογικά συμβούλια. Πεπτικού, Μαστού, Head and Neck. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενημερώνουν για τα περιστατικά από πριν. Οπότε δεν μπορείς μέσα σε 5 λεπτά, γιατί θα δεις 50 περιστατικά. Να κατευθείαν βάζεις το CD, να δεις, δεν γίνεται. Είναι. Οπότε τι κάναμε, Στο πρακτικό που συμμετείχα πολλά χρόνια, είπα, okay, δεν έρχομαι στο συμβούλιο, θα μου φέρετε όλα τα περιστατικά που θέλετε να περάσετε συμβούλιο, να τα εκτιμήσω, να πω τη γνώμη μου, να τη γράψω και περάστε την στο Οικολογικό Συμβούλιο. Ότι ξέρω είναι εξαιρέσιμο, ότι είναι CA, αυτό. Και έτσι έχω την ώρα... Όλη την ώρα και όλες τις εξετάσεις μπροστά μου. Γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά ήταν το πιστόλι στον κρόταφο. Δηλαδή, τι να πω. Ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ο κτηνολόγος να συζητήσει περισσότερο. Κάτι έχει πολύ γιατί δεν είναι απλά. Και να πρέπει εκείνη την ώρα να τα βλέπει και να την άποψη. Το έχουμε και εμείς το πρόβλημα. Και επειδή ακριβώς είμαστε μέλη του κοινού σου, ο κ. Ραφαλίδη δεν είναι εδώ. Εδώ είναι, ναι. Κ. Ραφαλίδη, είπαμε ότι πρέπει. Να τα έχουμε αυτά. Και το επόμενο βήμα είναι ότι αν δεν τα έχουμε αυτά εκ των προτέρων, δεν θα το συζητήσω στο Οικολογικό Συμβούλιο. Προφανώς και δεν υπάρχει συγκριτή. Αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ότι δεν θα συζητήσω στο Οικολογικό Συμβούλιο, εάν δεν τα έχετε φέρει. Μια και τρει είναι καλύτερα σε μέσα για να τη βάλει στο σωστό χώρο. Γιατί πρέπει να παίρνει το σωστό. Εννοείται. Ή και άλλο να πει ότι το κάνει έτσι εμεί είμαστε απ' έξω. Γιατί έτσι βγάζουμε την ειδικότητα απ' έξω. Το Οικολογικό Συμβούλιο, η εταιρεία. Δεν τα παρακολουθώ όλα, λίγα παρακολουθώ. Αλλά καταλαβαίνω, ήταν και ο Σπαρταμίλα που είναι το κύριο Ραφαλίδη, καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία δυναμώνει την παρουσία του κομμάτου. Και καλό είναι να είναι παρούσα και να επιβάλλει και το αυτονόητο. Γιατί το ότι παίξει την προηγούμενη μέρα, αυτό είναι αυτονόητο, δεν είναι καμιά τέτοια. Εγώ νομίζω ότι δεν επιβάλλεται, απλά καταλαβαίνουν από μόνοι του την τεράστια σημασία. Γιατί εκεί που θα λένε αυτό χειρουργείται, αμέσω ο κτηνολόγο λέει αυτό δεν είναι καρκίνο. Αν δεν μπορεί να επηρεάσει. Ναι, φυσικά. Πολύ τη. Πραγματικά τη. Ναι, εννοείται τι αποφάσει. Φυσικά. Δοκιμάστε το όπω από μέσα μπορείτε να το επηρεάσετε καλύτερα. Όσο για εμά, ποιο είναι το προπολογικό που πρέπει να φτάσουμε, σε καταλόγω και εγώ. Αλλά ήδη το γεγονό ότι το πολιτικό είναι συνέδρα μα. Και είναι σήμερα μέρο του πράγματο με την κούλα,
είναι ήδη σημαντικό για την κοινότητα. Έτσι ακριβώς. Πολύ. Όντως, 5 λεπτά, 50. Συμφωνώ με τον κ. Χαζηδάκη ότι ένα θεματικό τμήμα στο ΦΕΓΕ. Είναι ότι θα μπορούσε να κάνει... Ναι. Εντάξει, ένας δεύτερος χρονικός τώρα, ναι. Αυτό, κύριε Στέφανε. 10 κτηνολόγους, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν καλό το μάθημα, δεν ήταν ζωντανό. Πολύ ωραία. Αυτό θέλουμε.